ενώ εμείς συζητάμε, ας πούμε, για την πολιτική έτσι, και τις συνεργασίες κλπ. Η φίλη μας εδώ, η Κλεοπάτρα από το Βύρον, λέει: έχω πάρει αναπνευστική συσκευή οξυγόνου και περιμένω ακόμα τα λεφτά του ΕΟΠΗ να μπω στο λογαριασμό μου. Περιμένω σχεδόν 2 χρόνια. Αύριο θα μιλήσουμε για τον ΕΟΠΗ. 2 χρόνια περιμένει να πάρει τα λεφτά της για την αναπνευστική συσκευή από τον ΕΟΠΗ. Και προφανώς η γυναίκα τη χρειάζεται την αναπνευστική συσκευή, γι' αυτό και την πήρε, έδωσε χρήματα, πει τα περιμένει ακόμα. Για τον ΕΟΠΗ και τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη βδομάδα, όπου θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν, θα τα πούμε αύριο. Επίσης, από το φόρο εισοδήματος που πληρώνουμε, λέει, σε 12 δόσεις, στο διάστημα αυτό μπορούμε να παίρνουμε, λέει, φορολογική ενημερότητα, κύριε Παντελή? Αν πληρώνονται κανονικά οι δόσεις, ασφαλώς δεν υπάρχει θέμα. Ναι, κανονικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, πάγια ρύθμιση ίσχυε και πριν, εξακολουθεί και ισχύει και τώρα. Δεν έχει καταργηθεί. 100 δόσεις από τις 72 που είχε η προηγούμενη και η κυβέρνηση γίνανε και με τις προϋποθέσεις μείωση των προσαρτήσεων. Αν είσαι συνεπής με τις πληρωμές. Αν είσαι συνεπής, δεν έχει πρόβλημα. Και για τη συντάξη τους ανησυχήσαμε λίγο τους ανθρώπους, γιατί παίρνουν και ρωτάνε, δεν τους ανησυχούμε, απλώς τους ενημερώνουμε το τι θα συμβεί. Τρέχονται οι ειδήσεις. Τι θα συμβεί ακριβώς. Οι προθέσεις που μου πάνε. Μόλις μιλάμε, χρησιμοποιούμε τη λέξη σύνταξη, αρχίζουν και έρχονται τα μηνύματα βροχή και να τους ενημερώσουμε. Λοιπόν, Μάκη. Δημήτρη. Για τις συντάξεις, να πούμε για τις συντάξεις ότι... Το θέμα, γιατί με το... το θέμα πάντως των πρόωρων συντάξεων, νομίζω ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα θέμα το οποίο είναι τελειωμένο. Δεν υπάρχουν προώρες. Τέλος. Γιατί το παλεύει η κυβέρνηση ακόμα? Γιατί ήταν προεκλογική της δέσμευσης. Γιατί δείχνει να το παλεύει. Μία εβδομάδα πριν από. Όχι πια με τις εκλογές, πριν από το δημοψήφισμα, στελέχη. Θες να πω, και ονομαστικά. Εμένα και φίλος μου, ο κ. Στρατούλης, είναι και Ακάρα, πηγαίνουμε στο γήπεδο μαζί. 10 μέρες πριν από το δημοψήφισμα, μας έλεγε εδώ πέρα ότι για τις πρόορες συντάξεις πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν τελικά. Πώς το πουλάει η πραγματικότητα? Είναι λίγο κοινωνικά άδικο πάντως. Ο Πρωθυπουργός πάντως σε 2 του συνεντεύξεις πριν το δημοψήφισμα είπε ότι παιδιά εντάξει, και οι πρόορες συντάξεις πρέπει κάποια στιγμή να κοπούνε. Ναι, απλώς Νίκο, αυτό ήταν πριν το δημοψήφισμα, όχι πριν τις εκλογές. Για να είμαστε εντάξει. Πριν τις εκλογές μιλούσαμε μόνο για τις τραπεζικές συντάξεις, για τίποτα άλλο. Μετά μπήκαν στο τραπέζι, όντως, και έχεις δίκιο που λες ότι πριν το δημοψήφισμα το είπε συνεντεύξεις του ότι πρέπει να. Και, αλλά στο κόκκινο προθέσει τη συνέντευξη τελευταία. Σαφέστατο, το είπε και πριν το δημοψήφισμα. Όχι πριν τις εκλογές όμως. Πάντως έχουν κατορθώσει. Αυτό το λέω προσθετικά σε αυτό που λες. Έχουν κατορθώσει, όπως φαίνεται, να γίνουν αποδεκτά τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Μέχρι 36. Το οποίο είναι λογικό νομίζω. Δηλαδή. Κοίταξε, υπάρχουν η λογική πια υπάρχουν έχει, και πολλά αντιεπιχειρήματα και σε αυτό. Υπάρχουν. Όλοι μας λέμε ότι αλίμονο. 50 χρόνια άνθρωποι να μην μπορούν να δουλεύουν. Έτσι, αλίμονο. Προς Θεού. Αλλά ο καθένας κάνει και ένα προγραμματισμό ζωή του. Και απ' την άλλη σου λέει: έχω προγραμματίσει εγώ 50 χρόνια. Εγώ μου έλεγε, ας πούμε, ένας τέλεχος επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα 30 χρόνια, η οποία είναι μητέρα ανηλίκου, μου έλεγε. Και εγώ ξέρω ότι είμαι νέα 50 ετών να δουλεύω. Αλλά αν ήξερα ότι δεν θα είχα αυτή τη δυνατότητα, θα είχα φροντίσει τα τελευταία 10 χρόνια να επιμορφωθώ, να πάρω κάτι παραπάνω για να είμαι ανταγωνιστική. Τώρα δεν είμαι πια ανταγωνιστική, διότι είμαι ακριβή, ας πούμε, και ότι δεν έχω τα προσόντα που έχει ένας πιο νέος από μένα. Και έγινε ένα δικαιολογημένο παράπονο. Αλλά εδώ στο χρόνο. Κόβονται πράγματα. Αυτό δεν σκέφτεται κανείς, Σωτήρη. Αυτό λέω. Δηλαδή κανείς. Είναι μια σκέψη λογική, δεν είναι παράλογη σκέψη. Αλλά θα έπρεπε οι κυβερνήσεις όλες αυτές των μνημονίων να προσπαθούν να σκέφτονται τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω των αλλαγών, οι οποίες είναι επιβεβλημένες. Ναι, προφανώς. Αλλιώς θα είχαμε ακόμα καράβια με κοπηλάτες. Προφανώς. Αλλά θα έπρεπε με κάποιον τρόπο οι κυβερνήσεις να σκέφτονται τι θα απογίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αν είσαι 55 χρονών, δουλεύεις στο δημόσιο ή θα σου το πω ακόμα χειρότερα. Ας πούμε ότι υπάρχει μια στρεβλή περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κάπου αργόμισθος. Πρέπει προφανώς να φύγει, γιατί δεν μπορεί να παίρνει λεφτά από το δημόσιο χωρίς να εργάζεται. Ναι, αλλά αν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, πρέπει να δούμε τι θα τους κάνουμε αυτούς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι 55 χρόνια δεν μπορούν να στείλουν στο πανεπιστήμιο, ούτε κάπως πρέπει να ζήσουν κι αυτοί. Και αυτό είναι κοινωνικό θέμα. Με αυτά τα θέματα θα πρέπει να ασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ασχολούνται ωστόσο. Είναι η μάζα, και αυτή είναι η κρίσιμη μάζα, για να επιστρέψω και πιθανότατα εκεί που πάμε την κουβέντα. Που θα δώσει και τη νίκη στο κόμμα ή τη διαφορά στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, οι ηλικίες των 40 με 55 είναι η 15 ετία η οποία πλήττεται. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα πλήττονται από αυτήν την περικοπέ των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Είναι περίπου 150.000 άνθρωποι αυτοί συνολικά. Όπως μας λένε με τις οικογένειές τους. Άλλο ήθελα να πω ότι το βασικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση και το πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν είναι οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάπως θα λυθούν. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την νεανική ανεργία. Όταν φτάνει κοντεύει το 60% η ανεργία στους νέους.
που είναι και το. Μέχρι 24, πόσο το υπολογίζουμε. Ναι, μέχρι τα 25, αν δεν κάνω λάθος, 24-25. Αλλά αυτά είναι το 60%. Αυτό είναι που πρέπει να λύσει. Το θέμα το βασικό είναι και το αυτό, μεγάλο. Σε άλλε χώρε σημαίνει ή όχι. Εάν υπάρχει τόσο μεγάλη. Υπάρχει, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, που υπήρχε πολύ μεγάλο, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είναι στο 22-23% η συνολική ανεργία. Η νεανική είναι επίσης πολύ υψηλή. Επομένως, αλλά... αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να τα συζητήσουν οι κύριοι που κυβερνάνε έξω και δίνουν εντολές λιτότητας. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως επίσης, λες να μείνει μέχρι το 72 στα 67. Ναι. Θα έχει δουλειά. Θα πάρει μια επιχείρηση έναν 60. Κύριε Πουρή, και το ερώτημα, το ερώτημα το ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει άλλος τρόπος να καταπολεμηθεί η ανεργία από το να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις για να δημιουργηθούν δουλειές? Δεν μιλάω. Το θέμα ποιος θα τις κάνει. Και όταν δίνει 300 ευρώ, όπως θέλουν, να βάλουν το μισθό εδώ στην περιοχή μας στα Βαλκάνια, είναι μια λιτότητα που θα σε έχει πολύ χαμηλή επίπεδο ζωής. Τι θα γίνει? Ό,τι γίνεται και στις υπόλοιπες φτωχές χώρες. Και ναι, δεν μπορεί ο ένας όμως ο Βόρειος, ο Γερμανός, να ζει μια χαρά και ο Νότιος ή οι μικρές χώρες. Κύριε Κουρή, πάντως αν μου επιτρέπετε. Και επίσης με συγχωρείτε, είναι και το άλλο, έτσι. Δεν μπορεί να μην υπολογίζεις να σε έχει για αποθήκη ζωών την Ελλάδα, τους μετανάστες, και να λέει η Δανία δεν παίρνει ούτε έναν. Το πρόβλημα δεν είναι ανοίξει. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή, Ένωση να σε θέλει σαν καλό οικόπεδο γεωπολιτικό και να μην ενδιαφέρεται για τις παραβιάσεις, πόσα λεφτά μου στοιχίζει η αντιμετώπιση της Τουρκίας, ή επίσης ότι έχω 3.000 νησιά και χρειάζομαι γιατρό, χρειάζομαι δάσκαλο, χρειάζομαι συγκοινωνία. Αυτά είναι εξαιρετίες. Οι άλλες χώρες είναι επίπεδη χώρα. Δεν έχετε καθόλου άδικο σε αυτό και δεν νομίζω ότι κανείς. Πόσο για να πάει πλοίο, μπορώ να αφήσω απομονωμένο ένα νησί? Σε καμία περίπτωση, και δεν νομίζω ότι κανείς αντιδράσει. Ή να πάρω τον κόσμο και να μην είναι νέα παιδιά, να πάω σε άλλο νησί, να ερημώσει. Αυτό θέτει. Αυτά όμως είναι εντελώς διαφορετική νοοτροπία και δεν κάθεται να τα συζητήσουν. Ακριβώς αυτό. Δεν κάθεται καν να τα συζητήσουν. Και με τι όρους. Και ποιοι είμαστε. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Δανία. Εντάξει, θα το ήθελα δηλαδή, πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε πλέον να συγκρινόμαστε με αυτό. Μπορεί και να ποτέ, μπορούμε, όχι, αλλά για να καταφέρουμε να φτάσουμε. Για να είμαστε ειλικρινεί, δεν μπορούμε. Να ζηλεύουν, εγώ πιστεύω ότι είμαι καλύτερα από του άλλου. Δεν μπορούμε. Σαν περιβάλλον, σαν ζωή και τώρα. Δεν μα ζηλεύουν πια. Νομίζω ότι δεν μα ζηλεύουν πια. Γι' αυτό έρχονται. Δεν μα ζηλεύουν, δηλαδή, εγώ πρέπει να πω ότι ντράπηκα πολύ την περασμένη εβδομάδα που έφυγα για μερικές μέρες εδώ κοντά στην Αθήνα. Και ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες από την Γαλλία που τους είχα δει και πέρσι και πρόπερσι στο ίδιο μέρος με το παιδί τους. Και πολύ ευγενικοί άνθρωποι και μου είπαν ότι ήταν να μην έρθουμε φέτος, ήταν να πάμε κάπου αλλού. Αλλά επειδή αγαπάμε την Ελλάδα πολύ, είπαμε να έρθουμε να σας βοηθήσουμε. Και εγώ θέλω να σου πω ότι το συνέστημα που ένιωσα εκεί τη στιγμή ήταν ντροπή. Δεν ένιωσα. Γάλλοι, ναι. Δεν ένιωσα. Ο Γερμανός στο μοναστηράκι είπε πάρε ένα ευρώ. Θα υπάρχουν οι Γερμανοί, αυτό ακριβώς. Δεν ένιωσα. Από τη μία θα νιώθεις, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι βλέπεις πώς βλέπουν την Ελλάδα και να χαίρεσαι γι' αυτό. Εγώ πρέπει να πω ότι ντράπηκα. Δεν μ' άρεσε η ιδέα ότι έρχονται για να κάνουν ελεημοσύνη ουσιαστικά στην Ελλάδα με την παρουσία τους εδώ. Να περάσουν καλά και οι ίδιοι προφανώς, έτσι. Δεν έχει να σου χαρίσει κανείς τίποτε. Προφανώς το χαρίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πως το εννοούσαν. Δεν αισθάνεσαι καθόλου καλά, θέλω να σου πω. Κίνημα νέου φιλελληνισμού. Νέου. Κίνημα νέου φιλελληνισμού. Θα έπρεπε να διαρωτηθεί όμως αυτή η οικογένεια γιατί έφεραν την Ελλάδα εδώ. Για τέτοια σκληρότητα. Δεν την έφερε αυτή η οικογένεια. Όχι, όχι. Πώς ήρθε η Ελλάδα, πώς δεν είναι. Να διαρωτηθεί. Καλά, πάντως να πω κάτι, Μάκη. Κάτι κάναμε κι εμείς λάθος. Δεν πρέπει να τα κάναμε όλα σωστά. Όλοι οι άλλοι τα κάνουν σωστά. Οι άλλοι σφάξανε λαούς. Κάναμε κι εμείς λάθος. Μια στιγμή οι άλλοι σφάξανε λαούς. Αυτή η λογική του ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, όχι, το έθνο περιούσιο που δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Όχι, δεν είπα τίποτα. Και όλα τα έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, μια στιγμή, Σωτήρη μου. Ο Νορβηγός σας σκότωσε 70. Ποιος ο? Ο Νορβηγός επάνω. Ο Νορβηγός σκότωσε 70. Ναι. Εδώ δεν τα βάζουμε σαν δύο τσουμάκια. Αλλά είναι ότι όμως και οι Γερμανοί και ο ένας, γιατί τους σώσαμε πολλούς.
Ο οποίο νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο που είναι φυλακή. Δεν είμαστε το έθνο των Αγίων. Αυτό θέλω να πω έτσι. Δεν υπάρχει κανένα έθνο Αγίων. Όχι, δεν υπάρχει κανένα έθνο Αγίων. Λοιπόν, ή το έθνο αυτό που δεν κάνουμε λάθη. Ούτε απικίε είχαμε απικίε εμεί. Πώ δεν είχαμε απικίε. Είχαμε. Τα παλιά χρόνια είχαμε απικίε. Όχι, είχαμε απικίε, αλλά μετά πολιτισμό φτιάσαμε. Καλά. Οι άλλοι όμω πήγαν και εκμεταλλευτήκαν λαού. Για να φτιάξει πολιτισμό έπρεπε όπω να απικίε. Πρέπει οπωσδήποτε να κυριαρχήσει, να κάνει πόλεμο. Ακόμα είχε απικίε. Ακόμα και η Πορτογαλία. Η Γερμανία είχε απικίε. Λοιπόν, θα σου φέρω τον Τάκη τον Μίχα εδώ πέρα που είχε πει για τον Μέγα Αλέξανδρο ήταν σφαγεία. Τον θυμάσαι. Ναι, λοιπόν, να πάω στον κύριο Παντελή λίγο ξανά να μας πει τι γίνεται, επειδή λέμε τώρα για τις 100 δόσεις, για τις εφορίες και τίποτα. Σε τι κατάσταση είναι ο κόσμος, αν πληρώνει, δηλαδή αν οι 100 δόσεις τρέχουν. Όχι, δηλαδή έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να αξιοποιήσει ένα καλό μέτρο, γιατί ήταν καλό μέτρο αυτό. Ήταν πραγματικά ένα καλό μέτρο. Ναι. Το οποίο έχει φέρει... Ανταποκρίνεται μπορεί αυτό. Η επιχείρηση. Σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα όσον αφορά το θέμα των δόσεων. Κάτι τα τρέχοντα και τα πριν. Υπάρχουν τα τρέχοντα, υπάρχουν και τα πριν. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο και προηγούμενα. Και δεν έχει και μετρητά. Δεν αναφέρει, δεν έχει μετρητά. Και υπάρχει και κάτι το οποίο έχει γυρίσει και ανάποδα όσον αφορά το θέμα της παράτασης που δόθηκε για να μην σφραγιστούν οι τραπεζικές επιταγές. Η οποία πήγε μέχρι 31 Αυγούστου και ο μήνας που οποίο δίνεται πάει 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν λοιπόν πολλές επιχειρήσεις και κύρια μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ξέρουν και που έχουν δώσει επιταγές στην περίοδο της τραπεζικής αργίας ότι δεν πρόκειται να γραφτούν στον Τηρεσία. Άρα λοιπόν μεταφέρουν την εξόφληση αυτών των επιταγών για 39. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που τις παραλάβανε δεν βρίσκουν χρήματα στο λογαριασμό για να κάνουν τις πληρωμές τους, είτε αυτές είναι δημόσιο είτε σε άλλες προβλήματες. Εγώ που είμαι ο εκδότης επιταγής και γενικά είμαι ο μεγάλος λόγο, δεν βάζω χρήματα, τα αφήνω να τα εκμεταλλευτώ. Θα πάω να τα βάλω 39, δεν θα έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο οποίος μπορεί και αυτός να μην έχει πράξει όμως. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για λιανεμπόριο, το λιανεμπόριο έχει σπράξει μετρητής. Απλώς κρατάει και εκμεταλλεύεται, και εκμεταλλεύεται τα χρήματα. Άρα αυτόματα έρχεται αυτή η αλυσίδα που έχει αντίκτυπο όχι στις πρώτες ύλες και στους προμηθευτές μόνο, αλλά και στις οφειλές οι οποίες έχουμε προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται. Είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν θέλω να πω ότι το θέμα της παράτασης των επιταγών δεν είναι σωστό, απλώς θέλω να πω ότι υπάρχουν κύρια μεγάλες αλυσίδες οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτή την παράταση των επιταγών και δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στις μικρές επιχειρήσεις και εκεί γνωρίζουμε ότι όλη η διαδικασία πηγαίνει αλυσίδα. Γενικά ο κόσμος προσπαθεί να ανταποκριθεί όσον αφορά το θέμα του δημοσίου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε και στο θέμα της παράτασης, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Σωτήρης, να δοθεί παραπάνω χρόνος. Ήταν λάθος. Δεν το ήξερε η κυρία Βαλαβάνη όταν έβγαλε την απόφασή της για 15 εβδόμου, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν πει για την προηγούμενη Παρασκευή για 31 εβδόμου. Έπεσε μάλλον η ρύθμιση μέσα στην τραπεζική αργία, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες, μόνο με την ανησυχία που είχαν και την αγωνία που δεν ξέρανε τι θα γίνει, να μην μπορούν να πάνε πληρώσουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που έγινε η αίτηση για ρύθμιση, πέφτει η ιστορία με τις τράπεζες και σταματήσανε την οποιαδήποτε πληρωμή. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι εκτός, θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να μαζέψει χρήματα, θα μπορούσε να δώσει μια παράταση όσον αφορά το θέμα των ρυθμίσεων. Εγώ το καταλαβαίνω, ή τέλος πάντων και αυτούς που κάνανε την αίτηση και δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν, γιατί στις τρεις μέρες χάνεται, θα μπορούσε ο κύριος Αλεξιάδης, κοινωνία της προτάσεις που θα κάνουμε αύριο το βράδυ στη συνάντηση, θα μπορούσε να τις ενεργοποιήσει ώστε να μπορέσουν και να μπουν και άλλα έσοδα μέσα στα δημόσια ταμεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ανοίξουμε λίγο αυτό το πνεύμα που βλέπουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι πιέσεις από τους θεσμούς, να το πω έτσι, τις τελευταίες μέρες όσον αφορά αυτή τη διαδικασία των ρυθμίσεων, αλλά νομίζω είναι κάποια μέτρα, ειδικά ο 43-21 που αφορούσε τη ρύθμιση, που φέρανε λεφτά στα δημόσια ταμεία. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχουν μπλοκάρει όλα. Θα δούμε
ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και βάλιστα και με τον κύριο που έχει πέσει. Κάτι για φροντιστήρια και για σχολεία ο Παναγιώτης. Να πω τώρα, διαβάζω εδώ στο Βήμα GR ότι η ΟΗΕΛΕ καταγγέλει μαζικές απολύσεις και υπαρεπιστημικά σε ιδιωτικά σχολεία το 2023. Όταν από το 0, ναι. Όταν από το 0 πάω στο 23% σε έναν κλάδο στον οποίο δεν είχε θέμα ΦΠΑ. Δεν υπήρχε ΦΠΑ. Δεν υπήρχε καθόλου ΦΠΑ. Ναι. Αυτόματα τι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ο γονιός που θα επιβαρυνθεί με το 1/4 της τιμής ακριβώς στο μάθημα θα κάνει μια άλλη λύση. Ποια είναι η άλλη λύση την οποία κανένας δεν μπορεί να την ελέγξει? Τον καθηγητή που θα τον εφέρει στο σπίτι, ο οποίος θα εργάζεται μαύρα και ο γονιός θα κερδίσει τα χρήματά του. Αυτό τι σημαίνει? Απολύσεις και από τους καθηγητές. Νομίζω ξεκίνησα έτσι την ομιλία μου, ότι το μόνο που κάνουμε τελευταία περίοδο είναι... Πριν, λέω τώρα ότι είδα τώρα την είδηση ότι αυτό γίνεται σε ιδιωτικά σχολεία. Εγώ δεν ήξερα ότι... Τα ιδιωτικά σχολεία όμως και τα φροντιστήρια αυτή την εποχή... Όχι, άλλο το φροντιστήριο, άλλο το ιδιωτικό σχολείο. Ο ΦΠΑ δεν μπήκε στα ιδιωτικά σχολεία, δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, μπήκε στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και στα φροντιστήρια σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης. Και σε αυτούς που κάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουμε λοιπόν 3 Αυγούστου. 3 Αυγούστου, ως γνωστόν, τα φροντιστήρια δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν. Άρα λοιπόν πρόκειται πιθανότατα για προληπτικές εντός εισαγωγικών απολύσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και λίγο. Δηλαδή πρέπει και κάποια στιγμή να συναισθάνονται και οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις επιχειρήσεις ότι πρέπει να καταλάβουν και τους εργαζομένους τους. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο με την απειλή ότι θα υπάρξει η επιβολή ΦΠΑ ή ό,τι θέλει να στείλει. Μιλάμε τώρα από τον κάθε ιδιώτη, ο οποίος προσπαθεί να προστατεύσει τη δουλειά. Πρέπει και τέλος πάντων να έχουμε και μια ευθύνη, ας πούμε. Πρόβλημα με τα φροντιστήρια θα φανεί το Σεπτέμβρη. Και θα φανεί εάν ακυρώσουν οι γονείς, ας πούμε, θα φανεί που θα ακυρώσουν οι γονείς. Εκτός αν απορροφήσουν τα φροντιστήρια αυτή την επιβάρυνση. Και δεν την πόσο μπορείς να απορροφήσεις? Δεν είναι εύκολο. Να απορροφήσεις μια επιβάρυνση του 23%. Από ένα γονιό, ο οποίος ήδη δίνει ένα σκασμό λεφτά σε φροντιστήρια, να πληρώσει και 25% παραπάνω. Για τη δωρεάν παιδεία, έτσι. Έτσι. Ναι. Για τη δωρεάν παιδεία. Και από την άλλη πλευρά, πόσο μπορεί το φροντιστήριο να απορροφήσει? Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του 23%. Επειδή παρακολουθούμε κάποια φροντιστήρια και κάποια σχολεία, κοιτάξτε πόσοι γονείς λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ στέλνουν το παιδί τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να πληρώσουν τα ίδια τα δίδακτρα, ναι, και μπαίνουν στην πάντα. Έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει, δεν μπορούν. Για όλα αυτά που λέμε και πολύ σωστά περιγράφει ο κ. Παντελής, πιστεύω και είναι πάγια θέση μου αυτό, το ξέρετε και ο Σωτήρης και η Σημάκη, ότι νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει καμιά συμφωνία και κανένα μέτρο σαν και αυτά που επιχειρεί να περάσει. Μπορεί να τα περάσει αυτή η Βουλή. 106 ψήφους διαθέτουν, 106 βουλευτές διαθέτουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΧ και το ΠΟΤΑΜΙ αθρηστικά. Και 100-110 που ελέγχει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα τα περάσει. Ωραία. Εντάξει, δεν θα εφαρμόσει απολύτως τίποτα. Γιατί θα γίνουν όλα αυτά περίπου. Και να μπορέσει να θέλει να τα εφαρμόσει. Υπάρχει δυνατότητα από τον κόσμο να τα αποκριθεί σε αυτό επομένως το δεδομένο. Ναι, αυτοί που τα επιβάλλουν απ' έξω δεν έχουν κάνει υπολογισμούς. Βεβαίως. Σοφούς δεν έχουν. Δεν τους νοιάζει, Μάκη. Εσύ έχεις ξαναπεί πιο παλιά σου. Δεν μπορώ να απαντήσω, κύριε Κούρτσι. Δεν θέλουν κατανάλωση, θέλουν υποταγή, θέλουν. Πολιτική δεν είναι οικονομικά τα θέματα. Πολιτικό είναι το θέμα. Επειδή λοιπόν αυτή η κατάσταση. Πού τον στέλνεις? Δεν ξέρω. Αυτό είναι ερώτημα που απευθύνεται στους ξένους. Πιθανότερα δεν τους ενδιαφέρει που στέλνουν. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν μια. Δεν τους ενδιαφέρει μια αγορά 10 εκατομμυρίων. Υποέλεγχο. Και βάζουν τον Εστονό που έχει και τον Σλοβάκο. Ναι, γιατί είναι ελεγχόμενος. Γιατί η Εστονία, η Λιθουανία και η Λετωνία ιστορικά, επειδή έδειξε και ένα ιστορικό θέμα πριν, υπήρξαν οι τρεις πρώτοι σύμμαχοι της Γερμανίας ανά τους αιώνες. Και μετά ακολουθούσαν η Κροατία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία. Ήταν Χανσεατική Ένωση. Είναι μια άλλη ιστορία. Χανσεατική Ένωση. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Αυτή η κυβέρνηση που ξέρει πολύ καλά ότι και να ψηφιστούν από τη Βουλή, που θα ψηφιστούν, γιατί είπα ότι έχει 100 βουλευτές και 106 διαβούλευτες. Και θα ψηφιστεί κανείς και πάλι δεν πέρασε. Ναι, θα ψηφιστούν τα πάντα. Θα φτάσει λοιπόν η ώρα της εφαρμογής. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είναι ένας ευφυής άνθρωπος που ξέρει ότι αυτά όσα ψηφίζουν δεν εφαρμόζονται.
Θα πάει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, χωρίς να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Δεν είναι τόσο αφελής να μείνει πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών που δεν θα ελέγχει. Μα σου λέει, γιατί να δώσει χέρι στην εργασία στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέει ο Νίκος Δίπλα, έλεγε, γιατί να δώσει χέρι στην εργασία στη Νέα Δημοκρατία, έστω και χωρίς να είναι. Μα δεν είναι στην εργασία. Το αντίθετο θα συμβεί στο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό περιγράφω. Ναι. Περιγράφω το εξή απλό. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Εσύ λες πως δεν θα είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλά πάμε... πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί μαζί του για να γίνει βεβαίως. Αυτό. Δεν γίνεται. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα πάμε έτσι. Με κυβέρνηση με αριστερό Παπαδήμο που υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Αριστερή Παπαδήμο. Ποιο θα είναι ο κερδισμένο μετά από τον Παπαδήμο. Δεν ξέρω. Μετά από ένα χρόνο θα γίνουν οι εκλογές. Κάτσε να σου απαντήσω. Σου λέω μια εικασία. Πιστεύω ότι μετά από ένα χρόνο που θα συμφωνήσει και ο Μεϊμαράκης για να καθαρίσει το κόμμα προς όφελός του και ο Τσίπρας επίσης που θα έχει ελέγξει τα πάντα, θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο του 2016. Θα μείνει μια κυβέρνηση ένα χρόνο να περάσει και του εφαρμοστικού πάντως, στην πολιτική θα είναι όλα λογαριασμοί έχουν βγει. Στην πολιτική ποτέ δεν έχουν βγει. Λέω λοιπόν ένα σενάριο. Δεν ξέρει την επόμενη στιγμή, αύριο το πρωί τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει πάντως ένα πολύ κομβικό σημείο σε όλο τον υπολογισμό που κάνουν και εκτός και εντός Ελλάδος. Όποιος είναι πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή ή όποιος είναι σε τρεις μήνες από τώρα, θα έχει ουσιαστικά στρωμένο μπροστά του ένα περίπου 3,5 χρόνια. Που δεν θα χρειάζεται να κάνει καμία μα καμία, αντιμετωπίσει καμία μα καμία εκλογική αναμέτρηση, ούτε την παραμικρή εκλογική απειλή, ούτε η πολιτιακή. Πολύ σωστό. Για να κάνει όλα αυτά. Τον λοιπόν, κόσμο θα έχει να αντιμετωπίσει. Ναι. Εγώ δεν μιλάω τώρα θεσμικά. Δεν θα προχωρήσει τίποτα. Θεσμικά, δηλαδή δεν έχει ούτε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτε ευρωεκλογές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άμα καταφέρει και φτιάξει μια ισχυρή κυβέρνηση οποιοδήποτε, θα έχει όλο το χώρο για να κινηθεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε κιόλας και το ζήτημα του τι γίνεται στην Ευρώπη και ποιος είναι ο σκοπός. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ακόμα παίζεται το σενάριο για το Brexit. Βέβαια. Αν θα υπάρχει Brexit, ακόμα. Αν δεν θα γίνει. Ακόμα. Ασχέτως αν δεν το πολύ γράφουμε. Η σκληρή κύκλη της λιτότητας και ο κύριος Σόιμπλε το παίζει αυτό το σενάριο, ξαναλέω, γιατί έχουμε μπροστά μας την πρώτη αξιολόγηση. Έχουμε πρώτα την υπογραφή της νέας συμφωνίας, αλλά έχουμε και την πρώτη αξιολόγηση που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μην σας φανεί περίεργο αν εξωθηθεί η κυβέρνηση στο να πάει σε εκλογές, ακόμα και με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Και επίσης, δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε εάν όλοι αυτοί οι τακτικοί που ακολουθούν, οι δανειστές, οι άλλοι εταίροι που είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο, δεν μιλάω δηλαδή για τη Γαλλία, ας πούμε, ή την Ιταλία, αλλά ακόμα και η Γερμανία, προσπαθήσει να έχει μια τακτική που θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, τον σημερινό πρωθυπουργό, να πάει σε εκλογές, να μην καταφέρει να έχει αυτοδυναμία, γιατί αυτό είναι το βασικό τώρα σενάριο, αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι, και να καταλήξει, μάλλον να υπάρξει η στόχευση, να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Κυβέρνηση συνεργασίας, βέβαια, όπως είναι τώρα το πολιτικό σύστημα, μόνο με μια στροφή προς το κέντρο θα μπορέσει να έχει. Έτσι. Είναι ένα σχέδιο το οποίο. Το ποτάμι που περιμένει στη γωνία, όπως λέμε. Λοιπόν, εδώ πάντως εδώ που τα λέμε συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες που δεν τους λες ακριβώς κέντρο. Δηλαδή είναι λίγο πιο δεξιά από το κέντρο. Όχι, αλλά. Γιατί να μην συνεργαστεί με ένα αντιμνημονιακό. Είχε όμως μία. Τώρα αφού είναι όλοι μνημονιακοί πια. Έχει άλλη ρητορική. Τώρα λέω είναι όλοι μνημονιακοί όμως. Πολύ σωστό. Μήπως τώρα είναι αυτό το πιο. Όχι επειδή το θέλουν, αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν το σκεφτεί αυτό. Δεν είναι όμως περίεργο το γεγονός ότι ας πούμε ενώ κανονικά. Κάποιος θα σκεφτόταν ότι τον Τσίπρα, ας πούμε, τον βάλαν στο τσεπάκι τους, θα λέει κάποιος, τον βάλαν στο τσεπάκι τους, υπέγραψε ένα μνημόνιο, οπότε ισορρόπησε το πράγμα. Στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι στην Ευρώπη δεν νιώθουν άνετα με μια πολιτική δύναμη η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να κρυθεί απρόβλεπτη, να πρέπει να περάσει ένα σκληρό μέτρο λιτότητας. Εγώ πιστεύω ότι εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και πρέπει κάπως να μεθοδευτεί όλη η κατάσταση προς τα εκεί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα, για να πιστέψουμε το τελευταίο κύκλο της κουβέντας μας και για τα τελευταία μηνύματα δικά σας.